Από το Ηράκλειο που είπα στον πρόλογο μου ότι θα πάμε. Στο Μεξικό. Στο Μεξικό. Πιστεύεις, Μαρία Αντωνογιαννάκη, ότι θα πάμε στο Μεξικό? Πολύ θα το ήθελα. Και εγώ θα το ήθελα. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στο Μεξικό. Πόπο, μια χαμογελαστή. Είναι η Στέλλα η Παπά. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. από τι το κάνετε? Ηλιόλουστο. Μεξικό ή κάνω λάθος? Ναι, ναι. Ε? Ναι, είναι μία από τις μοναδικές μέρες η αλήθεια που είναι ηλιόλουστες εδώ πέρα, γιατί διανύουμε την περίοδο των βροχών και βρέχει κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχουμε κλίμα Αγγλίας. Λοιπόν, και από σήμερα κάτω είναι εξαίρεση. Μουσικό χαλί, η ξεχωριστή φωνή, η ξεχωριστή χρειά φωνής της Στέλλας της Παπά. Είναι μία καλλιτέχνης η οποία επιδιώκει ηχογραφήσεις με συναδέλφους του εξωτερικού. Το 2019 βρέθηκε στην Κούβα, το 2020 την βρίσκει στο Μεξικό και βέβαια η πανδημία σε έχει κρατήσει στο Μεξικό, σωστά, Στέλλα? Σωστά, ναι. Έχεις παραμείνει στο Μεξικό, έχεις προχωρήσει σε διάφορες συνεργασίες προκειμένου να ολοκληρώσεις και τον δίσκο σου. Για πες μας λίγο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα project που ξεκίνησε πολύ καλά, όπως είπατε, όπως είπες, πέρυσι στην Κούβα, στην Αβάνα της Κούβας. Λέγεται «Όλα τα σουαρέ του κόσμου». Είναι ένα project διεθνές, μέσα στα πλαίσια του οποίου διεξάγονται ηχογραφήσεις με μουσικούς από διαφορετικά μέρη του κόσμου, με σκοπό τη δημιουργία ενός άλμπουμ, το οποίο θα περιέχει τραγούδια δικά μου, αλλά και άλλα ελληνικά τραγούδια, τα οποία θα τα προσεγγίσουν οι συνάδελφοι μουσικοί από διαφορετικά μέρη του κόσμου, μέσα από τη δικιά τους κουλτούρα, μέσα από τη δικιά τους πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε θα αναδείξουμε μία διαφορετική οπτική αυτών των τραγουδιών. Βλέπουμε και φωτογραφίες, αυτό ελπίζουμε, Στέλλα, όσο εσύ μιλάς. Είσαι χαμογελαστή σε όλες, οπότε αυτό σημαίνει ότι περνάς και καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτή είναι μία υπέροχη χώρα εδώ, το Μεξικό. Με υπέροχους ανθρώπους, φιλόξενους, καλόκαρδους. Δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία αποστολή. Πρέπει να ολοκληρώσω αυτό το project, το οποίο σκοπός είναι να μην διεξαχθεί μόνο στην Κούβα και στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω αν θα μου το επιτρέψει η πανδημία να συνεχίσω όπως σκόπευα να κάνω ηχογραφήσεις και σε άλλα μέρη του κόσμου. Προς το παρόν είμαι στο στούντιο, στην πόλη του Μεξικού. Βρίσκομαι στο στούντιο και ηχογραφώ με εξαιρετικούς συνάδελφους. Και στις 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα Ελλάδας, θα κάνουμε μία συναυλία με τους εξαιρετικούς αυτούς μουσικούς εδώ πέρα στο Μεξικό, την οποία θα μπορείτε όλοι να την παρακολουθήσετε online. Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως να πούμε, Νίκο, ότι η Στέλλα ξεκίνησε από το Ηράκλειο. Γεια σου, Στέλλα, Γιώτα είμαι. Έχει καταγωγή από το Ηράκλειο. Έχει καταγωγή από το Ηράκλειο. Έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Εδώ πέρα ζει η οικογένειά μου. Στέλλα, ερώτηση. Έλληνες έχει πολλούς, έτσι, η περιοχή που βρίσκεσαι εκεί? Έχει, ναι, ακόμα 3 Ελληνίδες που μένουν εδώ. Ακόμα 3, οπότε 4 στον αριθμό, 4 στο σύνολο. Κάνετε παρέα. Ναι. Εδώ στο χωριό που μένω έχουμε άλλες 3 Ελληνίδες, η μία εκ των οποίων είχε για πολλά χρόνια ένα πολύ γνωστό μαγαζί στη Γάβδο, παρακαλώ. Α, μάλιστα. Ναι. Είχε ένα πολύ, πολύ γνωστό μαγαζί στη Γάβδο, σε ένα σπίτι που είχε φτιάξει ο Άρης ο Βελουδιώτης. Λεγόταν Σορολόπ, αλλά τώρα ζει και αυτή εδώ στο Μεξικό. Στέλλα, κρατάς, ναι, κιθάρα, σωστά? Ναι, κρατώ κιθάρα. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα τώρα, γιατί ξέρεις, μέσα σε μια εκπομπή που την πολλή συζήτηση την αποφεύγουμε. Θέλουμε και λίγο δράση, ναι, φέτος. Ναι, μόνο που ήθελα να πω λίγο για το τελευταίο. Να κλείσω λίγο με το μπλα μπλα.
για τη συναυλία. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, άκου να σου πω τώρα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, λέω να προχωρήσουμε λίγο στη δράση και να επανέλθουμε και να κλείσουμε με το μπλα μπλα. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Θα σας πω ένα τραγούδι για τον αγαπημένο μου μεξικάνικο θρύλο, το θρύλο της Γιορόνα. Todos me dicen el negro Llorona, pero cariñoso. Todos me dicen el negro Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Υπέροχη, υπέροχη Στέλλα. Στέλλα, με ακούς, Στέλλα. Ναι, ναι, σας ακούω. Λοιπόν, αφού είπες, Νίκο, ότι ήθελες τραγούδια. Να επανέλθουμε στο μπλα μπλα για να κλείσουμε, έχουμε 3 λεπτά. Μη σε αφήσω παραπονεμένη. Για πες μας λίγο για τη συναυλία σου, τη διαδικτυακή. Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε μια συναυλία εδώ πέρα με τους φοβερούς εδώ συναδέλφους που ηχογραφούμε στην πόλη του Μεξικού και εδώ στο Τεποσλάν. Θα κάνουμε μια συναυλία 5 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το βράδυ, Ελλάδας, ώρα Ελλάδας, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε online, Δευτέρα, η μέρα Δευτέρα, από τη σελίδα μου στο Facebook, Στέλλα Παπά με ελληνικά και λατινικά, ή από το κανάλι μου στο YouTube, Στέλλα Παπά, μπορείτε να το βρείτε με λατινικά. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω online. Μια κριτική αυτή τη στιγμή μας μεταφέρει εικόνα από το Μεξικό. Μια όμορφη εικόνα, μια ξεχωριστή εικόνα. Να την ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε με τα παιδιά του Πειραιά. Ναι, αλλά θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το παίξετε online με τους μουσικούς αυτούς τους φοβερούς που συνεργάστηκα στο Ισραήλ. Παίζει, βέβαια. Νομίζω ότι το βίντεο κλιπ είναι... Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίζει ήδη. Η ομάδα της εκπομπής είναι μπροστά συνέχεια. Ένα βήμα μπροστά, Στέλλα, και δεν χαλάει χατήρια. Να σε ευχαριστήσουμε. Και να πω λίγο και για το crowdfunding. Υπάρχει, βέβαια, ένα crowdfunding για την υποστήριξη αυτού του project, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην πλατφόρμα του Give and Fund. Στέλλα μου. Όποιος θέλει μπορεί να στηρίξει, βέβαια, το project, γιατί γίνεται με την στήριξη του κοινού. Στέλλα μου, μπορείς να γυρίσεις την κάμερα να πάρουμε μία γεύση, να ακούμε παιδιά του Πειραιά και να έχουμε και εικόνα από Μεξικό. Μπορεί να γυρίσει η κάμερα. Να ταξιδέψουμε λίγο. Νοερά. Η κάμερα είναι λίγο... δύσκολο να γυρίσει, αλλά θα προσπαθήσω να, βέβαια, δω τι μπορώ να κάνω. Πάμε, πάμε. Εμείς για παιδιά. Από την πόρτα μου σαν βγω, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κορίτσια, την έβεπρα, την στείλουμε στο Μεξικό σήμερα.
διαβάσω. Να βγάλει, να βγάλει αυτή τη ζωντανή. Θα μπορούσα να πηγαίνω πιο πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Στέλλα. Διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω το λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει όσο το πω.